Ως η διάχρονη από την Τουρκία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να γίνει μητέρα, καθώς οι γιατροί ανακοίνωσαν πως είναι έγκυος. Το 2000 η νεαρή, η οποία γεννήθηκε χωρίς μήτρα, είχε κάνει την πρώτη απόπειρα μεταμόσχευσης στη Σαουδική Αραβία από ζωντανή δότρια και είχε καταλήξει σε αποτυχία 3 μήνες αργότερα. Τον Αύγουστο του 2011 όμως, μια ομάδα Τούρκων γιατρών στην Ατάλεια κατάφερε το πρώτο τεράστιο επίτευγμα, καθώς η δεύτερη μεταμόσχευση στέφθηκε με επιτυχία, δίνοντας ελπίδα σε χιλιάδες γυναίκες. Λιγότερο από 2 χρόνια μετά πέτυχαν ακόμη μια παγκόσμια πρωτιά. Κατάφεραν να μεταμοσχεύσουν με επιτυχία στη μήτρα της Ντεριά πολλά από τα οάρια της, τα οποία είχαν προηγουμένως γονιμοποιηθεί τεχνητά με το σπέρμα του συζύγου της. Η εγκυμοσύνη της 22χρονης κρύβει πολλούς κινδύνους, αλλά εάν συνεχιστεί φυσιολογικά, η κοπέλα θα γεννήσει με κεσαρική 2 μήνες πριν από το φυσιολογικό τέλος της κύησης. Μία γυναίκα στις 5.000 ανά τον κόσμο γεννιέται χωρίς μήτρα. Πριν από λίγους μήνες, στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμπουργκ στη Σουηδία πραγματοποιήθηκαν άλλες 2 επιτυχείς μεταμοσχεύσεις μήτρας από 2 μητέρες στις κόρες τους. Στην ομάδα των γιατρών συμμετείχε μάλιστα και ο Έλληνας χειρούργος Ανδρέας Τζάκης. Σε λίγο καιρό, και αν όλα συνεχιστούν να εξελίσσονται ομαλά, η επιστημονική ομάδα θα είναι σε θέση να επιχειρήσει στις νεαρές εξωσωματική γονιμοποίηση.